Καλησπέρα παιδιά, έχουμε βγει για μια μικρή βόλτα εδώ με τη μηχανή να κάνουμε ένα μικρής διάρκειας motovlog. Δεν θα είναι μεγάλης διάρκειας αυτό, απλά σε αυτό το βίντεο θα τσεκάρουμε λιγάκι τον ήχο και θα σας εξηγήσω τι εννοώ πηγαίνοντας προς τη δουλειά μου. Επειδή έχω εξωτερικό καταγραφέα φωνής και επειδή θεωρώ ότι έχει πολύ καλύτερο ήχο σε σχέση με το μικρόφωνο καρφωμένο κατευθείαν πάνω στην κάμερα, βγήκαμε να κάνουμε αυτό το μικρό motovlog για τη δοκιμή, όπως σας είπα. Το εξωτερικό καταγραφικό είναι τη Tascam TR-05X. Όλο το ξεχνάω, θα το βάλω στην περιγραφή. Με ένα απλό μικρόφωνο που δεν πικάρει πάρα πολύ, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει δίνει καλό ήχο, είτε απευθείας στην κάμερα είτε απευθείας στο καταγραφικό. Το κόστος του ήταν 1,5 ευρώ, αλλά κάνει καλή δουλειά. Και τώρα να μου πεις, βγήκες να κάνεις motovlog μέσα στη νύχτα. Τώρα ρε παιδιά, βρήκα το χρόνο. Τι να κάνουμε. Καθαρά Δευτέρα σήμερα. Αύριο και για τις επόμενες τρεις μέρες είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα μπορώ να κάνω κάτι. Οπότε βρήκα την ευκαιρία τώρα, έστω και μέσα στη νύχτα, να κάνω αυτή τη δοκιμή. Και κάνω αυτή τη δοκιμή, όχι ότι δεν την είχα κάνει, αλλά έφερνε λίγο ήχο από έξω. Πολύ λίγο. Πραγματικά πολύ λίγο. Το προηγούμενο βίντεο ήταν κατευθείαν το μικρόφωνο καρφωμένο στην κάμερα. Και βρήκα κάποια settings για αυτό το καταγραφικό, στα οποία το level το βάζεις χαμηλά, γύρω στο 0. Εγώ δεν το έχω στο 0. Φοβάμαι ότι δεν θα καταγράψει τίποτα. Θα του κάνω και μια δοκιμή κάποια άλλη στιγμή, αλλά αφού δω πρώτα τι γίνεται στο level 10 που το έχω εγώ. Και το low cut το έχω βάλει στα 120 MHz. Η GHz, νομίζω MHz είναι. Τέλος πάντων, στο 120, έτσι μόνο και μόνο για να δω πώς θα είναι ο ήχος κατά τη διάρκεια του motovlog. Γιατί κακά τα ψέματα, το α και το ω σε ένα motovlog και μαύρη εικόνα να δίνεις στον άλλον, αν μπορείς και περιγράφεις και μπορεί και σε ακούει, κάτι είναι. Δεν είναι ανάγκη να βλέπει δηλαδή, γιατί δεν βλέπει, εννοείται αυτό, αλλά αν ακούει, καταλαβαίνει και τι κάνεις. Αν του τα λες, αν του τα περιγράφεις όπως τα βλέπεις. Τέλος πάντων, βλακίες λέω. Ναι, γιατί το θέμα είναι μόνο η καταγραφή του ήχου. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω με 60 χιλιόμετρα, τελείως κλειστή η ζελατίνα. Δεν ξέρω τώρα αν την ανοίξω. Καθίστε να περάσω τα φανάρια και ίσως την ανοίξω για κάποια μέτρα, για να μην ακούτε εάν και πόσο περάσει πολύ ήχος από τον αέρα μέσα βλακίες. Εν τω μεταξύ όλα τα κόκκινα, έτσι. Κλασικά. Εντάξει, πράσινο. Να κάνουμε εδώ δεξιά. 2,28. Μάλιστα. Η βενζίνη, παιδιά. 2,28 εδώ. Ρε, δεν πάμε καλά. Εντάξει, θα κάνω. Καθίστε να ανοίξω λίγο την κάμερα. Είναι λίγο. Εντάξει, τέρμα ανοιχτή. Ξεκινάμε. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα motovlog. Έτσι, να περνάω από τα πρατήρια και να βλέπω τις τιμές της βενζίνης. Εντάξει, το έχουμε μπιπ. Το θέμα. Το έχουμε μπιπ και αν σταματήσει η Ευρώπη να παίρνει πετρέλαιο από Ρωσία, θα ανέβει και άλλο παιδιά το πετρέλαιο. Θα ανέβει και άλλο η βενζίνη, θα ανέβουν όλα, θα πάνε στο Θεό. Τώρα λογικά στο Θεό πιθανό να είναι και ο ήχος, αλλά αν το βλέπετε το βίντεο πιθανό να μην γίνει στο Θεό και να είναι εντάξει. Λοιπόν, κλείνω γιατί πάγωσε το μούτρο μου. Κλείνω τη ζελατίνα. Δεν την έχω κλείσει τελείως, έχω αφήσει μια μικρή χαραμαδίτσα έτσι ίσα ίσα για το ξεθάμπομα. Όχι ότι θα μπω η ζελατίνα μου, αλλά λέω πόσο την έχω αφήσει. Είναι λίγο, πολύ λίγο. Από θέματα πάντως για motovlog, πολλά. Καύσιμα, πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσίαση της μηχανής, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε. Υπάρχουν πραγματάκια που θα συζητήσουμε στο μέλλον. Δεν βιάζομαι να τα κάνω όλα μαζεμένα. Δεν θέλω να φώνω 3 και 4 βίντεο εβδομάδα, γιατί έτσι κουράζω πιστεύω. Πιστεύω ότι κουράζω. Όπως κουράζομαι και εγώ με άλλους που πυροβολάνε συνέχεια βίντεο και αναλώνονται συνεχώς στα ίδια πράγματα. Υπάρχει θεματολόγιο. Κλείνω τελείως τώρα τη ζελατίνα γιατί μου πάγωσε η μύτη. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι ο ήχος, αυτό το 120 τώρα στο low cut με προβληματίζει, δεν ξέρω, πιθανό να μην φέρνει καθόλου ήχο απ' έξω. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί ο ήχος.
πώς θα ακούγεται, θα το δω και πιθανόν να βάλω λεζάντα για τα σχόλια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πώς ακούγεται. Θα βάλω μια λεζάντα κάπου εδώ, δεν ξέρω. Είναι χάλια, π.χ. ή είναι πολύ καλός, ή δεν θα βάλω και τίποτα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δοκιμή κάνουμε. Έστω και βραδινή, πιστεύω και το βίντεο, η εικόνα να είναι καλή. Καλή Σαρακοστή σε όλους, να είστε όλοι καλά, πάντα όρθιοι και το κράνος ποτέ στα χέρια, παιδιά. Πάντα στο κεφάλι, γιατί το κράνος είναι μαγιά. Εντάξει, γεια χαρά, καλή εβδομάδα.